Σε τηλεφωνική μας γραμμή ο Θανάσης Σγούρος, μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, τρίμερες εργασίες, έτσι αρχίζουν την Παρασκευή, ολοκληρώνονται με την Κυριακή το βράδυ. Ναι. Με εκλογή νέου Κεντρικού Συμβουλίου της Κεντρικής Επιτροπής. Ναι, με εκλογή του νέου Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ. Θα ξεκινήσει αύριο το 12ο συνέδριό μας. Έχει προηγηθεί μια μεγάλη εσοργανωτική διαδικασία που έχει ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο σε όλες τις οργανώσεις της ΚΝΕ, με συζήτηση με δεκάδες χιλιάδες νέους σε όλη την Ελλάδα και στους χώρους μόρφωσης, στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, στους χώρους δουλειάς. Και νομίζουμε ότι είναι καλύτερη ευκαιρία μετά από μια τετραετία, το τέλη του 2014 είχε γίνει το προηγούμενο συνέδριό μας, που ήταν πλούσια σε εξελίξεις. Ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να συζητήσουμε με όλους αυτούς τους νέους και μέσα στην οργάνωσή μας και έξω από αυτήν. Ειδικά με τους νέους που βλέπουν το μέλλον τους με ανασφάλεια, τους νέους που βρίσκονται στην εργασιακή περιπλάνηση, τους νέους που ανησυχούν για την κατάσταση στην περιοχή μας, στη χώρα μας, για την κατάσταση συνολικά που υπάρχει στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, τις επεμβάσεις, τους πολέμους, την προσφυγιά. Και νομίζουμε ότι ήταν και μια πλούσια περίοδο στην οποία τα μέλη της ΚΝΕ πρωτοστάτησαν σε όλους τους χώρους δουλειάς, σε όλους τους χώρους που είναι όλα για τα προβλήματά της, με τους αγώνες που αναπτύχθηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και ήταν πολύ, ήμασταν σε πολύ ευχαριστητέ να συζητήσουμε για όλα αυτά τη διαδικασία μέχρι το συνέδριό μας. Τα νέα παιδιά σε όλη αυτή την πορεία από το Σεπτέμβριο έως σήμερα, έως απόψε που μιλάμε, ποια ήταν η ανταπόκριση, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της ΚΝΕ? Δηλαδή έχουν αυτές τις ανησυχίες, γιατί και το έδαφος πρόσφορο είναι έτσι με όσα συμβαίνουν στη χώρα αλλά και στη γειτονιά και ευρύτερα. Αν πάρουμε από τη Βενεζουέλα και τα Βαλκάνια. Ακριβώς, οι ανησυχίες υπάρχουν και το ενδιαφέρον ήταν μεγάλο και αυτό φάνηκε σε όλες τις εκδηλώσεις μας, σε περιοδίες που έγιναν, σε εξορμήσεις που έγιναν και συζητήσεις. Έχω την εντύπωση ότι και το φεστιβάλ φέτος πήγε πολύ καλύτερα από άλλες χρονιές. Εμένα μου φάνηκε. Ήταν το καλύτερο των τελευταίων 30 χρόνων. Είμαι πολύ μεγάλη επιτυχία. Ναι, γιατί πέρασα και πραγματικά, επειδή είμαι εκεί στα δυτικά, ας πούμε, δεν, πραγματικά μου φαίνεται ότι δεν είχα ξαναδεί τόσο κόσμο. Και λέω, προφανώς πήγε καλά. Έτσι είναι. Φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Άλλωστε, ήταν μια τετραετία και χρονική περίοδος που ήταν πλούσιες εξελίξεις. Εμείς νομίζουμε ότι η νεολαία μπορεί να βγάλει τώρα συμπεράσματα. Είναι πιο όριμο πλέον να βγάλει συμπεράσματα και από την ίδια την πείρα. Να βγάλει συμπεράσματα και από την πορεία της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, που προσθέτει λόγους σε αυτή η πείρα ακριβώς για την νεολαία να παλέψει δίπλα στην ΚΝΕ και στο ΚΚΕ και στα κάλεσμά τους, αλλά και να κάνει την ίδια τη ζωή, που βλέπει μια σειρά από πράγματα να την ενοχλούν, μια σειρά από πράγματα να την ανησυχούν, το μέλλον της κυρίως. Ποια είναι τα σημαντικότερα από αυτά? Εγώ θα υποθέσω την ανεργία, γιατί και εγώ ως νέος άνθρωπος αυτό με απασχολούσε. Έτσι είναι η ανεργία, είναι η ανασφάλεια που υπάρχει και στο σήμερα και στο αύριο. Η ανασφάλεια η και η ασφάλεια, να προσθέσω. Και η ασφάλεια, έτσι. Είναι η όρη ζωής που έχει νεολαία, η όρη μόρφωσης και σπουδών, γιατί και η κατάσταση και στα σχολεία και στα πανεπιστήμια δεν είναι καλή. Και τώρα και με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, με τη συνταγματική αναθεώρηση, μπαίνουν και άλλα ζητήματα, έτσι. Έτσι ακριβώς. Άλλωστε τώρα και με τη συνταγματική αναθεώρηση, θεωρούν ότι φάνηκε ότι υπάρχει σύγκληση ανάμεσα στις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις για να προχωρήσουν μια σειρά πράγματα και στα πανεπιστήμια. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να μην έβαλε θέμα για την αναθεώρηση του άρθρου 16, αλλά είναι η κυβέρνηση των διδάκτρων. Είναι η πρώτη κυβέρνηση που έφερε δίδακτρα σε προπτυχιακά σπουδών και η Νέα Δημοκρατία με τη σταθερή θέση για ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το κύριο είναι ότι η νεολαία και οι οικογένειες των νέων έχουν πολλά βάρη στην πλάτη τους ήδη. Βλέπουν ένα μέλλον στο οποίο υπάρχει έντονη ανασφάλεια και ψάχνουν μια διέξοδο. Και εμείς λέμε ότι η διέξοδος είναι και πρέπει να την κοιτάξουν στον οργανωμένο αγώνα. Στον οργανωμένο συλλογικό αγώνα, γύρω από τα ζητήματα που τους απασχολούν και γύρω από τις ανάγκες τους, που πρέπει επιτέλους να μπουν μπροστά, διότι ο αιώνας μας έχει ανοίξει τόσες δυνατότητες για την ανθρωπότητα και για τη νέα γενιά, που πρέπει και μπορούν να αξιοποιηθούν. Είναι κάποιοι που λένε ότι καλά τα λέει η ΚΝΕ, το ΚΚΕ, αλλά όλα αυτά είναι λίγο ρομαντικά, λίγο τοπικά. Δεν γίνεται, δεν μπορούμε να δούμε τον εαυτό μας έξω από τον κόσμο, στην παγκοσμιοποίηση. Τι απαντάτε σε όλο αυτό, σε αυτούς τους ισχυρισμούς? Ή άλλος λέει, ας πούμε, ότι το ΚΚΕ θέλει να κάνει την Ελλάδα κούβα της Μεσογείου, ας πούμε. Ναι.
Κοιτάξτε, εμείς θέλουμε η Ελλάδα να γίνει η Ελλάδα, ένα φωτεινό παράδειγμα μιας νέας κοινωνίας. Αλλά εμείς τον καθένα τώρα τον καλούμε να σκεφτεί στο παρόν, αν μπορεί, αν είναι ρομαντικό ή αν είναι ουτοπικό, το να λέμε ότι μπορεί ο άνθρωπος σήμερα να δουλεύει με ανθρώπινες σχετικές δουλειές. Το να λέμε ότι μπορεί ο καθένας να έχει ένα σπίτι. Να έχει καταρχάς δουλειά. Έτσι ακριβώς. Να έχει πρόσβαση στην παιδεία, πρόσβαση στον πολιτισμό, στον αθλητισμό. Εμείς δεν το θεωρούμε αυτό ουτοπικό. Εμείς θεωρούμε ότι αυτός είναι ο ρεαλισμός. Απλά συγκρούεται ο δικός μας ρεαλισμός, η δικιά μας πραγματικότητα που πρέπει να την επιβάλλουμε με την πραγματικότητα την αντίθετη που λέει ότι οι λίγοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα ικανοποιούν σε υπέρτατο βαθμό τις ανάγκες τους με τη δουλειά των πολλών. Αυτό πιστεύουμε ότι είναι ουτοπικό και μη ρεαλιστικό. Δηλαδή να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση για πολλά χρόνια από τώρα και η νέα γενιά, οι νέοι εργαζόμενοι, οι νέοι που θα μπουν αύριο στους χώρους εργασίας να δουλεύουν για να καρπώνονται τον πλούτο τους οι λίγοι. Αυτό λέμε. Ότι δεν είναι ρεαλιστικό. Ρεαλιστικό είναι το να έχεις σήμερα πρόσβαση σε μια σειρά πράγματα τα οποία η ίδια η ανθρωπότητα έχει δημιουργήσει. Οι τεχνολογικές εξελίξεις, η λεγόμενη τέταρτη βιομηχανική ανάσταση, τόσες καινοτομίες, γιατί να μην μπορούν να αξιοποιηθούν προς όφελος της νέας γενιάς και του ανθρώπου. Αυτό νομίζουμε ότι είναι ρεαλισμό στην εποχή μας. Απλά πρέπει να βρεθεί το κοινωνικό πλαίσιο εκείνο και η κοινωνία εκείνη που θα αξιοποιήσει όλες αυτές τις δυνατότητες υπέρ μας. Αυτό εμείς μπορούμε να το διαμορφώσουμε με τον αγώνα μας, με την πάλη μας και στην καθημερινότητα, γιατί η πρόταση του ΚΚΕ για το παρόν είναι και τις νέες. Στο σήμερα αγωνίζονται οι κομμουνιστές μαζί με άλλους νέους και αγωνιστές και νέους που απλά έχουν τα διάφορα προβλήματά τους στο σήμερα για να βελτιωθούν οι όροι ζωής τους, αλλά πρέπει να ανοίξει και ένας δρόμος για το αύριο. Γιατί όλο αυτό το αύριο κοιτάμε και δεν μας αρέσει και θέλουμε να το αλλάξουμε. Μπορεί ο καθένας να έρθει να παρακολουθήσει τις εργασίες? Τις εργασίες του συνεδρίου έχουν εκλεγεί αντιπρόσωποι. Δηλαδή κάποιος που ενδιαφέρεται, που θέλει να ακούσει ένα νέο παιδί, μια ομάδα νέων παιδιών μπορεί να έρθει, ας πούμε, να ακούσει. Εργασίες του συνεδρίου μας που ξεκινούν από αύριο είναι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι από τις οργανώσεις της ΚΝΕ και το απόγευμα θα γίνει η έναρξη του συνεδρίου, η οποία θα είναι πιο ανοιχτή, θα είναι προσκεκλημένη μια σειρά κόσμου και ανθρώπων με τους οποίους συνεργαζόμαστε, με τους οποίους έχουμε βρεθεί κοντά σε κινητοποιήσεις, σε αγώνες, στα φεστιβάλ μας, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό. Όμως όλα τα υλικά του συνεδρίου, όλα όσα θα υποθούν στο συνέδριο και η απόφαση του συνεδρίου θα δημοσιευτούν από την επόμενη κιόλας μέρα και θα επιδιώξουμε να έρθουμε σε επαφή με τους χιλιάδες νέους που συζητήσαμε και με ακόμα περισσότερους, γιατί αυτά τα οποία συζητάμε στο συνέδριο είναι αυτά τα οποία συζητάει η ίδια η νεολαία. Ναι. Για το πώς θα αλλάξει δηλαδή η ζωή μας στο καλύτερο και το πώς ο αγώνας μας θα πρέπει να διαμορφωθεί την επόμενη κιόλας μέρα. Να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία. Να υπενθυμίσουμε από Παρασκευή έως Κυριακή οι εργασίες, έτσι. Ναι, θα διεξαχθεί το 10ο συνεδριό μας. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.